είναι μεγάλη χαρά και για μένα και για όλη την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ που βρισκόμαστε σήμερα στην Κύπρο σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τους λαούς και των δύο χωρών μας. Ιδιαίτερη χαρά και μέσα από μια γόνιμη δημιουργική πολύ χρήσιμη συζήτηση που είχαμε με την αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ εδώ στην έδρα Τη Κεντρική Επιτροπή στη Λευκοσία, με επικεφαλή τον σύντροφο Άντρο Κυπριανού, ε, ανταλλάξαμε απόψει που αφορούν το παρόν και το μέλλον των λαών μας, μέσα σε μια περίοδο, σε μια εποχή, σε μια φάση που περνάμε, η οποία γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, με ένταση και της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας απέναντι στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στους λαούς της Κύπρου, της Ελλάδας, όλων των λαών της περιοχής, απέναντι σε μια ημπεριαλιστική πολιτική ισχυρών παικτών εδώ στην περιοχή με ένταση των ανταγωνισμών τους γύρω από οικονομικά βεβαίως συμφέροντα που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και βεβαίως αυτοί οι ανταγωνισμοί πάντα οδηγούν σε επικίνδυνες καταστάσεις που την πληρώνουν, τα θύματά της είναι η λαοί των χωρών μας, η λαοί όλης της περιοχής. Από αυτή τη σκοπιά εξετάσαμε κοινέ δράσεις, όπως είπε ο Σύντροφος Άνδρος, για την ανάπτυξη του φιλιρινικού, του ανυμπεριαλιστικού κινήματος της αλληλεγγύης των λαών, της φιλίας των λαών της περιοχής για την ευημερία και την ανάπτυξη των λαών και των χωρών έτσι ώστε να αποτελέσουν μια σημαντική ασπίδα απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα και την προκλητικότητα όλων αυτών των αντιδραστικών δυνάμεων που δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Ταυτόχρονα μας δίνεται η ευκαιρία, μας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουμε και να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας προς τον κυπριακό λαό, προς τη δράση του ΑΚΕΛ και των δυνάμεων εδώ στην Κύπρο που παλεύουν για μια πραγματικά ενιαία Κύπρο, για να μην υπάρξει διχοτομική λύση, για να είναι ένα κράτος, το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι δύο κράτη, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, χωρίς εγγυητές και προστάτες, χωρίς βάσεις ξένες, και εμπεριαλιστικές επεμβάσεις χωρίς τοπίζει του νησιού με μια ηθαγένεια, μια προσωπικότητα όλα αυτά τα ζητήματα τα επιβεβαιώσαμε και τα επαναλάβαμε ξανά και από αυτή τη σκοπιά θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε την πάλη μας, την αλληλεγγύη μας τη φιλία μας και μέσα από διμερείς οπωσδήποτε συναντήσεις, συναντήσεις που θα συνεχιστούν ανάμεσα στην παραδοσιακή σχέση που έχουν για δεκαετίες πλέον έναν αιώνα κοντά τώρα mm -hmm. τα κόμματα μας και βεβαίως ανάμεσα στις αντιμπεριαλιστικές φιλιρινικές επίσης δυνάμεις της Κύπρου τις μαζικές οργανώσεις που δρούμε τόσο το ΚΚΕ όσο και το ΑΚΕΛ και σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ.